Στο νησί της Λέσβου, κυρίες και κύριοι, βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες πρόσκοποι από το Ηράκλειο προκειμένου να βοηθήσουν όσο μπόρεσαν και εκείνοι για το προσφυγικό. Είδαν από κοντά την κατάσταση, έζησαν τις εικόνες που ζουν εκεί σε καθημερινή βάση οι κάτοικοι και όσοι βοηθούν τους πρόσφυγες στο νησί της Λέσβου. Βρίσκονται εδώ σήμερα κοντά μας ο κύριος Μανώλης Απλαδενάκης, αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος Ανατολικής Κρήτης. Καλησπέρα κύριε Απλαδενάκη. Καλησπέρα κύριε Ροδίτη. Καλώς ήρθατε, να είστε καλά. Η Εμμανουέλα. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης. Καλησπέρα και σε εσάς, παιδιά. Θα σας δώσω στη συνέχεια το λόγο, αφού πρώτα ακούσουμε τον κύριο Απλαδενάκη να μας πει έτσι λίγο την εμπειρία που ζήσατε. Ήταν και τα παιδιά μαζί σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Να κάνουμε μια διόρθωση, να πούμε δεν είμαστε στη Λέσβο, είμαστε στην Αθήνα, στις δομές του Ελληνικού. Α, στις δομές του Ελληνικού, στη ναι, Μυτιλήνη νόμιζα ότι είχατε βρεθεί. Ήταν να πάμε στη Λέσβο, ήταν να πάμε στη Μυτιλήνη, αυτό ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, mm-hmm. αλλά όπως ξέρετε, επειδή έχουν σταματήσει οι ροές των μεταναστών προς τη χώρα, έχουν μείνει πολύ λίγα άτομα πλέον σε κλειστούς χώρους, σε κλειστά mm-hmm. hot spot, όπου δεν επιτρέπεται στο ελληνικό, να μπουν λοιπόν. οι κυβερνητικές mm-hmm. οργανώσεις. Οπότε ναι, πήγαμε στο ελληνικό. Στο ελληνικό, εκεί όπου περίπου 6.000 πρόσφυγες. 6.000 άτομα, 6.000 πρόσφυγες. Αποκλειστική κατάσταση, φαντάζομαι. Τεράστιο το πρόβλημα, θα σας έλεγα. Εμείς το λαμβάνουμε από τα όσα μεταδίδουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Μία αποπνικτική ατμόσφαιρα, άνθρωποι οποίοι στηβάζονται. Δεν μπορούν να γίνουν βεβαίως οι λειτουργίες της ναι. καθημερινότητας σε μια φυσιολογική Έχετε μορφή. Δίκιο. Και υπάρχουν και συχνά εντάσεις. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Mm-hmm. Είναι χώρος ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για να κάνουν μια στάση και μετά να προωθούνται στα σύνορα και να φεύγουν. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει για πολύ καιρό ανθρώπους. Δεν έχει ένα τραπέζι να κάτσει να φάει. Δηλαδή παίρνει το φαγητό σου και κάτσε στο χώμα και τρως. Mm-hmm. Και οι εντάσεις όπως περιγράψατε δημιουργούνται ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν απλές συνθήκες υγιεινής. Και οι άνθρωποι περιμένουν σε πολύ ωραίες ουρές, είναι κάτω από τον ήλιο. Γενικά είναι πολύ κακές συνθήκες και αυτό mm-hmm. βέβαια πυροδοτεί εντάσεις για ασήμαντες αφορμές. Δεν υπάρχουν αφορμές, δεν είναι επιθετικοί οι άνθρωποι, εμείς δεν είδαμε τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά η υπομονή στερεύει που λέμε. Έτσι είναι, δυστυχώς. Να ακούσουμε λίγο τα παιδιά. Εμμανουέλα, να ξεκινήσω από εσένα και να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία και τι μάθημα πήρες μέσα από αυτήν. Εντάξει, ήταν εμπειρία ζωής, ξεκάθαρα. Και στην ηλικία μας τώρα, γιατί είμαστε ανήλικα μέλη του σώματος, δεν είναι κάτι εύκολο. Και ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω ζήσει στον προσκοπισμό. Να μας πεις τι κάνατε εκεί, πώς βοηθήσατε. Με διάφορους τρόπους. Αρχικά βοηθήσαμε στο να δώσουμε το φαγητό. Παίξαμε με τα παιδιά. Συσκευάσαμε ρούχα και γενικά ασχοληθήκαμε κυρίως με τα παιδιά. Mm-hmm. Γιάννη, εσύ θέλεις να μας πεις για αυτή την εμπειρία. Ήταν κάτι απίστευτο πραγματικά. Τόσα χρόνια στο προσκοπείο δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο. Απλά αυτό που μου έδωσε να καταλάβω είναι ότι δεν πρέπει τίποτα να παίρνουμε για σίγουρο. Δηλαδή ότι σηκωνόμαστε 8 τίποτα η ώρα για να πάμε. Δεν είναι δεδομένο και ακριβώς. Πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις για να κατανοήσουν, να το κατανοήσουν αυτό άτομα που βρίσκονται στην ίδια ηλικία ναι, με σένα. Δηλαδή ότι σηκωνόμαστε 8 η ώρα και ότι πάμε σχολείο. Δηλαδή... Ή ότι έχουμε ένα πιάτο φαγητό ακριβώς. Το μεσημέρι και μας περιμένει, ναι. Ότι οι γονείς μας βρίσκονται εκεί, ότι έχουμε ένα σπίτι, ένα κρεβάτι να ξαπλώσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Εκτός από αυτό που είπε η Εμμανουέλα, βοηθήσαμε και στη διανομή ήδη υγιεινής. Εγώ προσωπικά είχα πάει 2 φορές εκεί πέρα και 2 φορές δώσαμε το μεσημεριανό στους ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ φιλικοί και με κάποιους αναπτύξαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Mm-hmm. Τι σας έλεγαν τα παιδιά, θέλω να μας πεις. Πώς ήρθατε σε επικοινωνία με τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα. Τα παιδιά ήταν πολύ ανοιχτά mm-hmm. σε εμάς. Δηλαδή θέλανε αφορμή ώστε να πιάσουν κουβέντα. Να κάνουν παρέα και αυτά. Εμείς ειδικά με την Εμμανουέλα μας βοηθούσε ένας 17χρονος Αφγανός, ο Άμπας, mm-hmm. που ήταν, όπως μας είπε, 2 μήνες εκεί πέρα και προφανώς δεν ήξερε πόσο ακόμα εκεί πέρα θα κάτσει, είχε και άλλα αδέρφια. Γενικά ήταν παιδιά σαν εμάς, δηλαδή θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε στη θέση τους. Mm-hmm. Απλώς έτυχε να είναι αυτή και πιστεύω ότι ήταν χρέος μας να τους βοηθήσουμε. Χαίρομαι πολύ που ακούω αυτές τις κουβέντες από τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την ηλικία. Γιατί
ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι. Δεν έχουν όλα τα παιδιά αυτή την ωριμότητα και αυτή την ευαισθησία. Εμμανουέλα, θέλεις κι εσύ να μας πεις πώς ένιωσες έτσι από την επαφή που είχες με τα παιδιά, γιατί κυρίως από ό,τι μας είπατε προηγουμένως με τα παιδιά ασχοληθήκατε. Εντάξει, εννοείται ότι σοκαριστήκαμε. Τι πήρες μέσα από αυτή τη σχέση, τι πήρες. Την πρώτη φορά σοκαριστήκαμε. Δεν το περιμέναμε. Ήταν η αντίδραση που μα συγκλώνησε κατά μία έννοια. Σκέφτηκε, σου πέρασε από το μυαλό κάποιες στιγμές ότι θα μπορούσα και εγώ να είμαι στη θέση αυτών ναι, των παιδιών. Ναι, μα ήταν. Ασχοληθήκαμε κυρίως με τα πολύ μικρά παιδάκια. Mm-hmm. Και σε κοιτούσαν με το βλέμμα αυτό το θέλω να παίξω μαζί σου, και... αλλά φοβάμαι να παίξω μαζί σου. Θέλω να κάνω πράγματα, ας πούμε, αλλά θέλω κιόλας να μου δώσεις αυτά που κρατάς εσύ για να παίξω μόνος μου. Ήταν πολύ συγκλονιστικό, γιατί στην ουσία έβλεπα τα αδέρφια μου εκεί πέρα. Mm-hmm. Ένιωθα ότι μπορούσαν να είναι τα αδέρφια μου εκεί. Mm. Θα ήθελες να ξαναπάς? Ναι, εννοείται. Σίγουρα, ε? Ναι, σίγουρα, ναι. Θέλετε, να πούμε ότι στην αποστολή ήταν 20 άτομα. Ήταν 20 άτομα, 15 ενήλικες και 5 ανήλικοι, ηλικίας 16-17, αλλά ήταν τα μεγάλα παιδιά τα δικά μας, οι ανιχνευτές. Και τους πήραμε πολύ συνειδητά μαζί μας για να δουν ορισμένα πράγματα και να μπορέσουν να καταλάβουν αυτό που είπε ο Γιάννης και η Έμι προηγουμένως, ότι θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε στη θέση τους και ότι δεν πρέπει να παίρνουμε και πράγματα δεδομένα. Και εντάξει, οι γονείς μας αυτή τη στιγμή μπορούν να μας προσφέρουν ορισμένα πράγματα, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ήταν βιωματική, θα σας έλεγα, η αποστολή. Το πιο εύκολο πράγμα ήταν ότι ήταν χειρονακτικά κουραστικό. Δηλαδή, ό,τι είχε να κουβαλήσουμε, να φτιάξουμε ρούχα, να κουβαλήσουμε κούτες και αυτά, ήταν, αν θέλετε, το πιο εύκολο. Το πιο δύσκολο ήταν ότι είχε να κάνει με την ανθρώπινη επαφή. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να πεις σε ένα παιδί 4 χρονών ότι δεν σου δίνω να φας γιατί δεν έχεις χαρτί, ή δεν σου δίνω τώρα νερό γιατί πρέπει να το πάρεις σε 3 ώρες. Και πρέπει να τα πεις, δηλαδή, αν θέλετε, θα έπρεπε και οι εθελοντές να εκπαιδεύονται από τα καλά τους συστήματα. Δηλαδή, πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς από τα καλά μας συστήματα. Γιατί όταν έχεις 6.000 ανθρώπους, αν δεν κρατείς μια απόλυτη ισορροπία και δικαιοσύνη, μπορεί να γίνει σκοτωμός. Δηλαδή, αν δώσεις ένα μπουκάλι νερό σε ένα παιδάκι και το δουν οι υπόλοιποι, θα γίνει χαμός. Ή θα πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσεις 6.000 μπουκάλια. Πολύ λεπτές ισορροπίες. Οπότε, υπάρχει και οι εθελοντές που είναι εκεί πέρα και οι συντονιστές. Ήταν πολύ αυστηροί εντός εισαγωγικών σε κάποια πράγματα. Γιατί ακριβώς έπρεπε να τηρηθεί η σειρά και ο τρόπος. Αλλιώς η κατάσταση θα ήταν ανεξέλεγκτη. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την... δεν ξέρω αν ήταν παρουσία ή απουσία, της κρατικής μηχανής. Υπήρχε κρατικός μηχανισμός να υποστηρίξει αυτή τη δομή? Τι να σας πω τώρα. Κοιτάξτε, εμπολής θα σας έλεγα ότι χρειάζεται περισσότερο πράγμα. Περισσότερη βοήθεια, περισσότερη υποστήριξη. Θα έλεγα ότι χρειάζεται επαγγελματική υποστήριξη. Mm-hmm. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το φτιάξεις με τους εθελοντές. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στη δομή του μπάσκετ, μέσα στο ελληνικό, υπάρχει ένα τεράστιο γήπεδο μπάσκετ. Όλο το ισόγειο είναι γεμάτο με τόνους ρούχα και παπούτσια. Τόνους. Τα οποία συνεχώς έρχονται γιατί οι άνθρωποι στέλνουν. Βέβαια, οι άνθρωποι στέλνουν και δεν ξέρουν ότι αυτά πρέπει να χωριστούν κατά ηλικίες, mm-hmm. ανακατηγορία, μπλούζες, παπούτσια, παντελόνια, παντελονάκια. Και όλα είναι στιβαγμένα. Στιβαγμένα, πεταμένα μαζί. Σε χώρους οι οποίοι είναι άθλοι, γιατί δεν είχαν και καθαριστεί, δεν περίμενε κανείς ότι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Εκεί βρήκαν, εκεί τα πήγανε. Με αποτέλεσμα και να λερώνονται και να μην τακτοποιούνται και να απαιτείται επίπονη εργασία για να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό. Δεν φτιάχνατε με τους εθελοντές. Γιατί εκτός από τους πρόσκοπους, είναι πολλοί εθελοντές. Και πολλές οργανώσεις εκεί πέρα. Αλλά δεν γίνεται με την καλή διάθεση. Νομίζω ότι χρειάζεται το κράτος να είναι πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Το φαγητό, ας πούμε, των ανθρώπων το έφτιαχνε ο στρατός. Δηλαδή το έφερνε, ερχόταν με αυτοκίνητα του στρατού. Δεν μπορείς να αφήνεις ορισμένα πράγματα στους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι καλοί να είναι εκεί πέρα, να κάνουν, να προσφέρουν εργασία, να προσφέρουν όπως κάναμε τα πλήρωμα. Συμπληρωματικά. Όχι όμως να είναι η βασική δομή. Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι. Οι εθελοντές. Δεν θα έπρεπε και να μην γίνονται και αυτά που βλέπουμε τις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. Έπρεπε το κράτος να συντονίζει πιο καλά. Mm-hmm. Και αν θέλετε, εμένα η δικιά μου αίσθηση είναι ότι επιλεκτικά δεν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θέλει να μπλέκεται σε αυτά τα πράγματα. Και επίσης η δομή του ελληνικού είναι και μια καλή περίπτωση. Γιατί υπάρχουν δομές και χώροι οι οποίοι είναι ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Στην ειδωμένη, ας πούμε, δεν υπάρχει κράτος. Mm-hmm. Καθόλου. Δεν υπάρχει κράτος. Σκέφτεστε να επαναλάβετε αυτό το ταξίδι ενδεχομένως στην ειδωμένη? Θα το ξανακάνουμε στην Αθήνα σίγουρα. Στην γιατί εμείς είμαστε σε μια συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση του σώματος και το σώμα είναι σε συνεννόηση με την πολιτεία και ζητάμε πού υπάρχει ανάγκη mm-hmm. να πάμε. Τι θέλετε να κάνουμε, πού θέλετε να προσφέρουμε.
Εφόσον οι ανάγκες είναι στην Αθήνα και το λεκανοπαίδιο αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλο όγκο, έτσι, ναι, έχουμε σκοπό να το επαναλάβουμε και να ξαναπάμε όπου αυτό χρειάζεται. Βοήθεια πήρετε από εδώ για να πάτε, βοήθεια εννοώ από υλικά αγαθά. Κοιτάξτε, μεταφέρατε ή απλά προσφέρατε εκεί τις υπηρεσίες που σας ζητήθηκαν. Εμείς είχαμε πάει για να προσφέρουμε έργο. Άλλες αποστολές, ας πούμε, οι πρόσκοποι από την Κέρκυρα είχαν πάει με υλικά αγαθά εκεί πέρα. Εμείς η δουλειά μας ήταν να πάμε και να προσφέρουμε 10 ώρες εργασία κάθε μέρα εθελοντικά. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Και θα ήθελα και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και την εταιρεία NEC Superfast, η οποία μας έκανε μια πολύ μεγάλη έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω και να είναι όσο πιο χαμηλό γίνεται το κόστος για να πάμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε λοιπόν την επόμενη έτσι, αποστολή μαζί με άλλα παιδιά, φαντάζομαι, την επόμενη φορά. Εμείς το κάνουμε ανοιχτό. Όσοι πρόσκοποι εμείς οργανώνουμε για την Ανατολική Κρήτη, νομίζω, γνωρίζω ότι σε περίπου ένα μήνα θα πάνε και πρόσκοποι από τη Δυτική Κρήτη. Είχαν πάει πρόσκοποι από την Κέρκυρα. Πρόσκοποι γενικά κινητοποιούνται, ξέρετε. Και βέβαια έχουν τραβήξει και πολύ μεγάλο όγκο οι πρόσκοποι που είναι στην Αθήνα και αυτοί που ήταν βέβαια στη Λέσβο και στη Χίο και στην ΚΟ τον προηγούμενο καιρό. Διάστημα. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω έτσι από εμπειρία ότι. Και γι' αυτό το κάνουμε και γι' αυτό πήγαμε και τα παιδιά. Έτσι, πολύ βιωματικό ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, το χειρότερο είναι ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα συνηθίζεις. Δηλαδή, μου έλεγε ένας πολύ καλός μου φίλος πρόσκοπος από την Μυτιλίνη ότι την πρώτη φορά που βγάλαν νεκρά παιδιά από τη θάλασσα, το βράδυ το βλέπανε στον ύπνο τους. Τη δεύτερη το βλέπανε στον ξύπνιο τους. Την τρίτη το βγάλανε για να μην τα φάνε τα ψάρια. Δηλαδή, πλέον έγινε συνηθίσει ότι αυτή ήταν. Και είναι τραγικό αυτό. Βέβαια και είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό. Εγώ θέλω από τα παιδιά να ακούσω ένα μήνυμα έτσι για το κλείσιμο. Ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε, να στείλετε μέσα από την εκπομπή στα παιδιά που σας ακούνε. Για αυτό που ζήσατε, Γιάννη. Εγώ πιστεύω πως πραγματικά η ηλικία μας δεν έχει ρόλο. Άμα δεν έχει σημασία. Αν θέλουμε εμείς πραγματικά να βοηθήσουμε, γιατί ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι να το θες να το κάνεις, δεν είναι να σε αναγκάζει κάποιος. Να σε βάλει κάποιος με το ζόρι. Δεν έχει σημασία η ηλικία και πραγματικά, άμα κάποιος έχει τη θέληση και τη δύναμη, μπορεί να βοηθήσει και να απευθυνθεί σε αυτούς που ξέρουν. Δηλαδή και στο προσκοπείο και οπουδήποτε. Γιατί δεν ήταν μόνο οι πρόσκοποι που βοήθησαν εκεί πέρα, δεν ήμασταν μόνο πρόσκοποι. Ο εθελοντισμός λοιπόν είναι. Κάτι το οποίο το προτείνεις οι άνθρωποι που το σκέφτονται να το δώσουν απλόχερα. Βέβαια. Να το προσφέρουν. Εσύ, Έμι. Εγώ παρατηρώ ότι πολλοί το κρίνουν αυτό. Και είναι πολύ αρνητικοί. Και θέλω μόνο να πω ότι αν δεν το ζήσει κάποιος αυτό, δεν μπορεί να το κρίνει. Και ότι αξίζει να το ζήσει οποιοδήποτε. Μπράβο, παιδιά. Εγώ δεν έχω παρά να σας δώσω συγχαρητήρια. Θα μου επιτρέψετε να πω έτσι για το κλείσιμο αυτό που λέει η Έμι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί από εμάς έχουμε έρθει πρόσφυγες σε αυτή τη χώρα πριν από 100 περίπου χρόνια. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, αυτό που είπαν τα παιδιά, ότι βλέπαμε τον εαυτό μας, ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς. Ή ήταν οι οικογένειές μας όταν ήρθαν εδώ με τη μικρασιατική καταστροφή. Mm-hmm. Και είναι κρίμα εμείς να αντιδρούμε έτσι. Πάντως, εμείς δεν είδαμε ούτε επενδυτές, πρόσφυγες, ούτε όλα αυτά τα πράγματα που είναι αστεία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς να είστε καλά, παιδιά, έτσι να συνεχίσετε.